Ωραία. Θες να κάνεις κάποια άλλη δήλωση στην κάμερα. Μητσοτάκη, γα***σε. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Κάνουμε τα χρώματα, τις τράπουσες, τα αντιζώματα. Ενώνουμε τα μικρόφωνα και παίρνουμε τα τιάσεις από κάθε πλευρά. Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Μαντίν Μεχίλη και αυτό είναι το προσοχή σχολείο. Σήμερα έχουμε έρθει στην Καλυθέα, στο 5ο Γενικό Λύκειο, και θα κάνουμε ένα διαφορετικό φορμάτ. Θα ρωτήσουμε τους μαθητές τι είναι το κύριο πράγμα που τους ενοχλεί στο σχολείο. Το νούμερο 1. Πάμε να δούμε τι μας είπανε. Γεια σου και σε ευχαριστούμε που θες να μας πεις τη γνώμη σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Το όνομά σου. Αμπτούλ. Αμπτούλ, τι τάξη πας? Τρίτη Λυκείου. Είμαι Μαραντίδης Χριστόφορος. Χριστόφορη, τάξη πας? Πρώτη Λυκείου. Σοφία. Σοφία, τάξη πας? Δεύτερη Λυκείου. Λοιπόν, θέλω να μας πεις το νούμερο ένα πράγμα που σε ενοχλεί στο σχολείο, στο αθλησμό του σχολείου. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλες οι ώρες και δεν μπορούμε να τις περάσουμε με συντάξει. Εννοείς ότι περνάτε πάρα πολύ χρόνο μέσα στο σχολείο? Ναι, ναι, ειδικά τώρα με τον κορονοϊό και όλα που τα έχουν κάνει και 2 ώρα. Σε πιάνει νύστα και φεύγεις. Με το σχολείο αθλησμό το ωράριο πιστεύω είναι πολύ λάθος. Δηλαδή, ας πούμε, τις πρωινές ώρες πολλοί μαθητές, επειδή ειδικά τρίτης λυκείου κοιμόμαστε αργά και λόγω διαβάσματος και για χίλιους δύο λόγους, δεν βολεύει το πρωινό. Ότι είναι υπερβολικά πολλές ώρες και ότι εμείς ως μαθητές καλούμαστε να πηγαίνουμε σε 100 δραστηριότητες, γιατί δεν εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα, ας πούμε, μουσικές, γυμναστική, διάφορα αθλήματα που δεν υπάρχουν στο σχολείο. Σύν ότι για να πετύχουμε στις πανελλήνιες θα πρέπει να πηγαίνουμε άλλες τόσες ώρες φροντιστήριο, οπότε έχουμε όμως να πηγαίνουμε και 7 ώρες σχολείο συν άλλες τόσες φροντιστήριο και δεν βγαίνει χρόνος για ξεκούραση, για κοινωνικό χρόνο κλπ. Μια λύση που θα πρότεινες για αυτό το πρόβλημα? Να βελτιωθεί πάνω από όλα το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο καθηγητής να κάνει όντως το μάθημά του και να ενδιαφέρεται τέλος πάντων να διδάξει τους μαθητές, ώστε και οι μαθητές να διδάσκονται όντως από το σχολείο και να μην αναγκάζονται να πηγαίνουν σε φροντιστήρια κλπ. Συν ότι οι δραστηριότητες που εγώ αναγκάζομαι να πηγαίνω στην άλλη άκρη της Αθήνας για να τις κάνω υπάρχουν όντως στο σχολείο μου. Ποια άλλη τι λύση θα πρότεινε σε αυτό το πρόβλημα? Κάνουμε μισή ώρα μάθημα και να ερχόμαστε 9 ώρα στο σχολείο. Ας πούμε, 2 ώρα μα ξεκίναγε και τελειώναμε απόγευμα και είχαμε το πρωί το φροντιστήριο ή πιο βράδυ το φροντιστήριο, θα ήταν πολύ καλύτερα τα ωράρια. Το 7 ώρα είναι γενικά πολύ, γιατί από ας πούμε 5 ώρες και μετά δεν πιστεύω ότι είσαι παραγωγικός το ίδιο με τις πρώτες ώρες. Αλλά θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Ναι, καλά πάντα. Αφιερώνεις κι άλλες ώρες μετά το σχολείο για το σχολείο? Όχι. Δεν είμαστε για τέτοια, είμαστε πιο μεγάλα πράγματα. Τι είναι πιο μεγάλα πράγματα? Κοιτάμε το μέλλον διαφορετικά. Δεν πιστεύω ότι μέσα από το σχολείο πρέπει να περάσει κιόλας για να πετύχεις κάτι. Μπορείς και να πετύχεις κάτι με το μυαλό σου και. Έχεις κάτι στο νου σου για σένα, ας πούμε, που θέλεις να πετύχεις? Εγώ, ας πούμε, ασχολούμαι με κάποια μαγαζιά τώρα και το έχω αλλιώς στο μυαλό μου. Τώρα εδώ τα υπόλοιπα παιδιά έχουν άλλες προοπτικές, να τις ακούσετε και από αυτούς. Θεωρώ ότι δεν μας μαθαίνουν βασικά αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Ας πούμε κάποια τέχνη που μπορεί να ενδιαφέρει κάποιο παιδί, έχει αποκλειστεί πλήρως από το εκπαιδευτικό σύστημα στα γενικά σχολεία τουλάχιστον. Και μαθαίνουμε όλες τις περιττές γνώσεις για να περάσουμε, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο. Και εκτός από αυτό, δεν μας βοηθάνε καν πλήρως στη διαδικασία για να περάσουμε στο πανεπιστήμιο και χρειαζόμαστε και εξωσχολική βοήθεια. Τι θα πρότεινε, ας πούμε, εσύ, μια αλλαγή που θα μπορούσε να συμβεί? Ίσως να αλλάξουν τα μαθήματα τα οποία χρειαζόμαστε για να περάσουμε σε ένα πανεπιστήμιο. Να μην είναι, ας πούμε, στάνταρ 4 κατευθύνσεις για όλα τα πανεπιστήμια. Το κάθε πανεπιστήμιο να χρειάζεται διαφορετικά, ας πούμε, μαθήματα εισαγωγής, πιο ειδικευμένα. Όπως είναι στο ΕΠΑΛ, για παράδειγμα, που είναι πιο ειδικευμένα, τα μαθήματα έχουν ειδικότητες και τέτοια. Και γενικώς να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές και να μην τους περιορίζουν σε κουτάκια τα οποία πρέπει να γεμίσουν. Γενικά, εγώ είμαι ευχαριστημένη από το δικό μου το σχολείο. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο. Λίγο το μέγεθος είναι λίγο μικρούλι, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και οι καθηγητές και από τους καθηγητές είμαι πολύ ευχαριστημένη. Θα ήθελα να ενταχθούν κάποια μαθήματα, ίσως, όπως είναι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τους εφήβους ή για τον κώδικα της οδικής κυκλοφορίας. Θέλω να μου πεις το ένα και μεγαλύτερο πρόβλημά σου που έχεις με το σχολείο γενικότερα. Ότι πρέπει να φοράμε συνέχεια τη μάσκα, οι καθηγητές φωνάζουν συνέχεια. Δεν είμαστε ελεύθεροι. Δεν μας αφήνουν να κάνουμε την πλάκα μας. Μας πιέζουν πολύ με τις μάσκες, με τα πάντα. Γίνονται λίγο πρίξες. Δεν μας ικανοποιεί αυτό καθόλου. Τι θα πρότεινε εσύ, ας πούμε, για να νιώθουν όντως οι μαθητές πιο ελεύθεροι? Να σταματήσει όλη αυτή η φάση με τις μάσκες έξω. Σε εξωτερικό χώρο. Θα πρότεινα να μην φοριέται η μάσκα καθόλου, μόνο όταν κάποιος βρίσκεται σε κρούσμα. Ένα πράγμα που με ενοχλεί είναι ότι κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, παραβιάζει το κανόνα προς τον κάπνισμα. Ας πούμε, ότι καπνίζουν, ξέρω εγώ, στις τουαλέτες και απλά, ξέρω εγώ, πετάνε το τσιγάρο, ξέρω εγώ, μέσα στη τουαλέτα και απλά δεν πατάνε, ξέρω εγώ, το καζανάκι. Και υπάρχουν κάποια αγόρια, ξέρω εγώ, που μάλλον, ξέρω εγώ, να κρατήσουμε τσίλιες, να μην έρθει κανείς καθηγητής και όλα αυτά. Δηλαδή, το πρόβλημά σου είναι η συμπεριφορά των συμμαθητών σου σε λίγες γραμμές. Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε. Το όνομά σου, Κωνσταντίνος. Το
μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις με το σχολείο? Δεν είναι τόσο θέμα του σχολείου, είναι ότι βασιζόμαστε πολύ στο Υπουργείο. Τόσο προσωπικά μέσα δεν κάνουμε λες και πάντα περιμένουμε στο Υπουργείο για το τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να παίρνουμε πρωτοβουλίες γι' αυτό. Σε σχέση με τι, ας πούμε, σε ποιο θέμα πάνω? Θέλαμε να κάνουμε και χριστουγεννιάτικο πάρτι, τα Χριστούγεννα ποτέ ήταν. Θέλαμε να κάνουμε και αποκριάτικο, αλλά στο σχολείο από ό,τι φαίνεται απαγορεύεται. Και είναι και οι καθηγητές κάποιες φορές που μπορεί να αντιδράσουν κάπως πολύ αρνητικά. Πόσες φορές μας πηγαίνουν εκδρομές, μας πηγαίνουν στα ίδια μέρη και μπορεί κάποιος να προτείνει άλλα μέρη που όλοι θα διαφωνήσουν και υπάρχει μια σύγκρουση γενικά. Όλοι θα διαφωνήσουν, εννοείς καθηγητές θα διαφωνήσουν? Όχι, όχι. Οι μαθητές πιο πολύ. Ναι. Σε τι μέρη, ας πούμε, σας πηγαίνουν και έχεις βαρεθεί? Σε κοντινά μέρη που μπορείς να πας και με την παρέα σου, για παράδειγμα. Δηλαδή Θησίο, Νέα Σμύρνη, εδώ πέρα, τριγύρω τέλος πάντων. Και... σε φάση για καφέ, ας πούμε, σας βγάζουν? Όποιοι θέλουν, ναι, όποιοι το θέλουν, όχι. Μπορεί και μερικοί να φύγουν από το χώρο και να πάνε κάπου αλλού. Πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, έτσι όπως το θέλεις εσύ? Θα ήταν να ήταν μια ψηφοφορία για το κάθε τμήμα να πηγαίναν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Η πρώτη ηλικίου να πάει σε ένα μέρος, η δευτέρα να πάει σε ένα άλλο μέρος και η τρίτη ηλικίου το ίδιο. Και θα ήταν ωραίο να μας πήγαινε σε έναν μουσείο, σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Άμα κάναμε πιο πολλές εκδηλώσεις θα ήταν καλύτερα. Μεγάλες εκδρομές, όπως πενθήμερες και αυτά. Σε μουσεία και αυτό, να μάθουν λίγο αυτοί που ενδιαφέρονται. Γιατί δεν είμαστε για τέτοιους στόχους, είμαστε πιο ψηλά. Τι θες να κάνεις όταν τελειώσεις το σχολείο? Επειδή εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, σκέφτομαι να φύγω εξωτερικό. Επαγγελματικά κάπου, ας πούμε, είσαι? Ένα επίπεδο πριν. Πού παίζεις? Στην Καλλιθέα. Το όνομά σου? Αντωνία. Πρώτο σχολείο, έχεις τέλειο μαλλί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά σου, το νούμερο ένα με το σχολείο? Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι καθηγητές που είναι λίγο επιθετικοί στους μαθητές και κάνουν κάποιους χαρακτηρισμούς που προσωπικά δεν μου αρέσουν. Γιατί... θες να μας δώσεις ένα παράδειγμα για το πρόβλημα? Π.χ. ή για τα πολλά σκουλαρίκια που κάποια παιδιά έχουν, ή για τα ρούχα που φοράνε, ότι πολλές φορές είναι κοντά και τους κάνουν κάποιους χαρακτηρισμούς όχι ωραίους. Αυτό. Οι μαθητές τι κάνουν όταν ακούν αυτά τα σχόλια? Εξαρτάται το χαρακτήρα του μαθητή, θεωρώ. Υπάρχουν κάποιοι μαθητές που το διορθώνουν γιατί απλά πρέπει να το κάνουν, κάποιοι που αντιδράνε. Και κάποιοι καθηγητές δεν είναι τόσο δίκαιοι με κάποιους μαθητές. Θες να μας δώσεις ένα παράδειγμα? Ας πούμε, ένας καθηγητής, ας πούμε, προσωπικά εμένα, δηλαδή συμμετέχω στο μάθημα ή γενικά και κάποια άλλα παιδιά και παίρνω τον ίδιο βαθμό με παιδιά που δεν συμμετέχουν καν στο μάθημα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πιστεύεις ότι υπήρχε κάποιος τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Γενικά οι καθηγητές μας βάζουν ερωτηματολόγια και τέτοια για να μάθουν τα προβλήματά μας και όλα αυτά. Οπότε πιστεύω άμα αντλήσουν πληροφορίες από αυτά, θα μπορούσαν να διορθώσουν κάποια πράγματα, όπως να είναι πιο δραστηροί και πιο δίκαιοι. Κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάτε καλά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με το σχολείο? Η κεραμαίος. Με το σύστημα. Ό,τι κάνει είναι λάθος. Είναι χειρότερη. Δεν ξέρω καν γιατί την έχουν εκλέξει, ξέρω εγώ. Ωραία. Θες να κάνεις κάποια άλλη δήλωση στην κάμερα? Μητσοτάκι, γα***σε. Έλα, χίλιες φορές κανάρισμα, έλα, ένα subscribe τώρα, γρήγορα. Μάγκες, έλα όλοι ένα subscribe τώρα, ρε.